Παρακάλεσα τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργό Άμυνα, τον κύριο Δημήτρη Βίτσα, να είναι μαζί μα. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ, κύριε Βίτσα. Ευχαριστώ που με καλέσατε, κύριε Τσίμα, αλίμονο. Λοιπόν, να σας πω, το έχω ξαναπεί, δεν είναι καινούριο, εκφράζω πάλι την ίδια πορεία. Όλοι αναγνωρίζουν ότι σε αυτήν τη νέα εποχή που μπήκαν οι αλληλοαμερικανικές σχέσεις, η δική σας κυβέρνηση, ενώ η κυβέρνηση Τσίπρα, έπαιξε ένα ρόλο καθοριστικό. Αυτά που συμφωνήθηκαν είχαν αρχίσει να συζητούνται επί των ημερών σας, η συμφωνία είχε αρχίσει να συζητείται επί των ημερών σας. Γιατί δεν την ψηφίζετε, πραγματικά μου κάνει φοβερή εντύπωση. Εκτός αν η απάντηση είναι πολύ απλή, γιατί έχουμε προεκλογική περίοδο και δεν μπορεί να συμφωνήσει τίποτα η αντιπολίτευση με την κυβέρνηση. Αυτό θα ήταν χειρότερο αν ήταν αυτή η επιχειρηματολογία μας. Όμως η βασική επιχειρηματολογία μας είναι η εξής. Σωστά λέτε ότι και επί των ημερών μας είχε ξεκινήσει η διαδικασία μετά το αίτημα των Ηνωμένων Αμερικής η συμφωνία να γίνει πενταετής. Ναι. Δηλαδή τώρα δεν μιλάμε ότι το ξεκινήσαμε εμείς, ξεκίνησε από ένα αίτημα που έκαναν οι Αμερικάνοι και βεβαίως αυτό το κράτος το δικαιολογούσε το αίτημά του. Και ιδιαίτερα σε σχέση με ορισμένες επενδύσεις που θα ήθελαν να κάνουν όσο μπορώ να θυμηθώ εγώ και κατά το βαθμό που μπορούσα να συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία για την αναβάθμιση της βάσης της ΟΥΔΑ. Αυτό είναι το ένα. Ναι, άρα, γιατί ήθελαν να κάνουν κάποιες επενδύσεις από ό,τι εγώ είχα καταλάβει και συνεπώς ήθελαν μια ασφάλεια χρόνου. Ναι, κατά τα συμφέροντά τους σωστά. Αλλά να δούμε τα δικά μας συμφέροντα. Άρα το ένα ζήτημα είναι ότι μια συμφωνία που όλοι ως τώρα οι Έλληνες πρωθυπουργοί, τους παίρνω προς τα πίσω, ο Τσίμας, ο Τσίπρας, ο Σαμαράς, ο Καραμαλής, ο Παπανδρέου, ο Σιμίτης κτλ. Ακολουθούσαν τη λογική ότι ανανεώνεται ένα χρόνο. Αυτό ήταν, μας έδινε και μια δυνατότητα μιας πιο δυνατής, θα έλεγε κανένας, διαπραγμάτευσης, πιο υποφελούς. Γιατί όταν κάνει μια συμφωνία, και συμφωνίες πρέπει να γίνονται, και με τις εξελίξεις που έχουν υπάρξει στον κόσμο στα τελευταία 30 χρόνια, είναι σίγουρο ότι αυτός, το ένα κάθε μέρος κοιτάει τα δικά του συμφέροντα. Ναι. Γιατί σύμμαχοι με τους Αμερικάνους, όπως και με άλλους, είμαστε έτσι κι αλλιώς, είμαστε στο ΝΑΤΟ κτλ. Καταλαβαίνω αυτή την ένσταση ότι αυτό που ανανεώταν κάθε χρόνο τώρα γίνεται πενταετές με δυνατότητα, αν θέλεις, και στον χρόνο και στους 6 μήνες να το καταγγείλεις. Η δεύτερη ένστασή μας. Απλώς δεν βρίσκω δραματική τη διαφορά. Γιατί στα αλήθεια, μπορεί να τη διαπραγματευόμαστε κάθε χρόνο, αλλά δεν φαντάζομαι να υπήρξε ποτέ ελληνική κυβέρνηση που να της πέρασε από το μυαλό να μην ανανεώσει αυτή τη συμφωνία. Ούτε εγώ το νομίζω. Άρα. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει το εξής, και εμάς στο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή μας ενδιαφέρει το εξής. Ότι πήγαμε τελικά σε μια συμφωνία, υπογράφουμε μια συμφωνία και περνάει και από τη Βουλή αντικειμενικά, στην οποία το αντισυμβαλώνομενο μέρος ικανοποιεί όλα του τα αιτήματα, από όσο μπορώ να ξέρω, δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιο αίτημα που δεν ικανοποιήθηκε, ενώ από την άλλη την πλευρά, τη δική μας την πλευρά, δεν κερδίζουμε τίποτα. Και είναι, πώς να το πω, όχι καλό, ας το πω με όρους ευγένειας, αυτό που δικαιολόγησε ο κύριος Παναγιωτόπουλος σαν Υπουργός Άμυνας, λέγοντας ότι εμείς δεν κάνουμε ανατολίτικα παζάρια. Δεν είναι παζάρια και παζούν περισσότερο ανατολίτικα, είναι διαπραγματεύσεις. Ναι. Εγώ θεωρώ... Έχετε στο μυαλό σας κάτι, επειδή έχετε χειριστεί την υπόθεση. Θα σας πω από... Γιατί κάτι που θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και δεν το ζητήσαμε δηλαδή. Υπάρχει πολιτική στήριξη. Μπορούμε να ζητήσουμε, αλλά να μείνω εγώ στην επιχειρησιακή στήριξη. Όποιος διαβάζει τη συμφωνία ξέρει ότι με εξαίρεση την Κρήτη δεν παρουσιάζεται κάποια εμφανής εμπλοκή σε άλλο νησί. Μα τα νησιά μας είναι οι γκρίζες ζώνες και υποθέτω ή με μια έννοια έχω και εγώ την πληροφόρησή μου, ίσως το ξέρετε κι εσείς, ότι η κυβέρνηση ζήτησε να υπάρχει και μια βάση στη Σκύρο. Ναι. Όπου είναι έτσι ακούγεται, η αεροπορική μας βάση και οι Αμερικάνοι είπαν όχι. Ναι.
Άρα δεν μπορούσαμε να πάρουμε. Ενδεχομένως δεν πήραμε όλα όσα θέλαμε. Από την άλλη μεριά, ακούω το επιχείρημα ότι η Αλεξανδρούπολη, ας πούμε, είναι αν όχι εξίσου, ίσως και περισσότερο σημαντική από μια βάση στη Σκύρο. Θα λέω λοιπόν, στην Αλεξανδρούπολη συναντιόνται δύο διαφορετικές, θα έλεγε κανένα, δύο διαφορετικοί τρόποι σε σχέση με τις απειλές. Δηλαδή, δόγμα της δομής δυνάμεων στην Ελλάδα είναι η εξανατολών απειλή. Το ξέρει όλος ο κόσμος αυτό, το ξέρουν και οι φίλοι μας οι Τούρκοι, έτσι. Εγώ βέβαια πάντοτε λέω ότι η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας δεν μπορεί να ετεροκαθορίζεται σε όλα τα πράγματα στη σχέση μας με την Τουρκία. Δηλαδή αυτή η ιστορία κάπως θα πρέπει να αποδεσμευτούμε. Ναι, νομίζω ότι συμφωνώ με αυτό που λέτε, ναι, το βρίσκω λογικό ότι δεν πρέπει να τουρκοποιείται όλη μας η ελληνική, όλη η ελληνική εξωτερική πολιτική. Αυτό. Ναι. Και ο κύριος Δένδιας μου έχει πει από το βήμα της Βουλής ότι συμφωνεί με αυτό που λέω. Ναι. Καλά, δεν περίμενα, ας πούμε, τον κύριο Δένδια, αλλά το λέω ενισχυτικά. Λοιπόν, εκεί λοιπόν εμείς έχουμε τον εξανατολών κίνδυνο. Οι Αμερικάνοι δεν έχουν αυτό το κίνδυνο. Δηλαδή έχουν άλλο δόγμα. Και το δόγμα τους είναι ο από βορρά, ο εκ της Ρωσίας τέλος πάντων κίνδυνος. Πώς αυτά μπορούν να συνδεθούν, να συνδυαστούν, είναι ένα ερώτημα. Δεν λέω ότι δεν μπορούν, αλλά είναι ένα ερώτημα. Αλλά αυτοί που νομίζουν ότι η ύπαρξη βάσης των Αμερικάνων στον Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη, και η στρατιωτικοποίηση στην ουσία του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης είναι εποφελία της Ελλάδας, θα τους θυμίσω ότι υπάρχει Κύπρος, υπάρχουν τα Ήμια, υπάρχουν μια σειρά περιπτώσεις που στις εσωτερικές μας διαμάχες με την Τουρκία οι Αμερικάνοι κράτησαν ίσες αποστάσεις τουλάχιστον και μερικές φορές και φιλοτουρκικές. Και τώρα κοντά, δηλαδή εμείς τώρα θα σήμερα θα ψηφιστεί από που την ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία και το Πασό κοινάλ τη συμφωνία, εμείς ψηφίζουμε μια τέτοια συμφωνία. Ήδη από χτες το ξέρετε και από τα ρεπορτάζ το ξέρουμε και όλοι, ο κύριος Μπάιντεν, ο πρόεδρος της Αμερικής, ζήτησε από το Κογκρέσο να εγκριθεί συμφωνία αναβάθμισης των F-16, σύμφωνη, δηλαδή, Block 50 και Block 52. Το ξέρουμε και οι δύο και το ξέρουν και όλοι ότι υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο κατεστημένο το διπλωματικό μια πολύ ισχυρή τάση που λέει ότι δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να χάσουμε την Τουρκία, να επιτρέψουμε στην Τουρκία να χαθεί από σύμμαχο της Αμερικής και από χώρα ενταγμένη στο δυτικό συμφέρον. Και οι ακροατές μας για να γνωρίζουν, αυτή η τάση που λέτε είναι πολύ ισχυρή, ιδιαίτερα μέσα στο κόμμα των Δημοκρατικών. Απλώς δεν φαντάζομαι. Ναι, αλήθεια είναι και αυτό. Αλλά στους Δημοκρατικούς είναι ακόμα πιο ισχυρή. Σωστό είναι και αυτό. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ αν, ας πούμε, εμείς αντί για πενταετή είχαμε υπογράψει ετήσια ανανέωση της συμφωνίας, θα άλλαζε αυτό. Δεν θα ζητούσε ο Μπάιντεν από το Κογκρέσο να τους δώσουν τα F-16. Όχι, όχι, όχι. Μα εγώ το λέω περισσότερο στο ότι όταν συζητάμε αυτά τα θέματα, θα πρέπει να κατανοούμε και τις σχέσεις που έχουν μια σειρά άλλες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και με την Τουρκία. Και η Τουρκία είναι μια χώρα σε πολύ επίκαιρη θέση, όπως είναι και βέβαια και η Ελλάδα. Και βεβαίως το ΝΑΤΟ θεωρεί ότι τη χρειάζεται. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια το ΝΑΤΟ ότι κάνει η Τουρκία, αλλά επιτυχάνει πράγματα, ιδιαίτερα τώρα στην περίοδο του πολέμου στην Ουκρανία. Και όχι μόνο στην Ουκρανία, επέτρεψε μου, αγαπητέ Παύλο, το ξέρει ότι λοιπόν, δεν είναι μόνο στην Ουκρανία. Ναι. Και καλό θα είναι και οι Αμερικάνοι, θα πω κάτι παράξενο για μένα, αλλά καλό είναι οι Αμερικάνοι να ακούσουν αυτά που είπε προχτές ο Χένρι Κίσικερ, ότι όλη η διαδικασία στην Ουκρανία δεν πρέπει να σπρώξει τη Ρωσία σε μια συμμαχία με την Κίνα. Ναι, όντως αυτό είναι σημαντικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Τώρα, απλώς. Αλλά οι διαπραγματεύσεις, σε ποια λογική θα είναι αυτό είναι η άποψή μου. Μάλιστα. Ναι. Ήθελα απλώς να ακούσω αυτή τη δική σας άποψη. Ένα άνθρωπος που μιλά λογικά, θα ακούσουμε τα περισσότερα στη Βουλή σε λίγο. Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψηφίζει μια συμφωνία που για 1-5 χρόνια πάντως και αυτός διαπραγματευόταν και πάνω κάτω με τους ίδιους όρους. Μα με τις συμφωνίες είμαστε. Αλλά σας λέω, σε αυτή τη στιγμή που γίνεται πόλεμος, που γίνονται αναδιατάξεις
και τα λοιπά, θεωρώ ότι στο συμφέρον της Ελλάδας είναι να συνεχίσει να υπογράφει μονοετής συμφωνίες κατά κύριο λόγο για τη Σουδά. Δεν το έκανε αυτό η κυβέρνηση. Μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία που μας πάει πίσω από το 1990. Καταλαβαίνω ότι η παρουσία των Αμερικάνων μέχρι τουλάχιστον με την απολύτευση είχε συνδεθεί και με την πολιτική πρωτοκαθεδρία της δεξιάς. Δηλαδή, πώς να το πω, οι δεξιοί θεωρούσαν ότι με αυτόν τον τρόπο, δεξιά εννοώ όχι ο απλός κόσμος, εννοώ οι ηγεσίες. Με αυτόν τον τρόπο εδραιώνεται η πολιτική του ισχύ στην Ελλάδα. Δεν είναι σωστό, αλλά μετά από τη συγγνώμη του Προέδρου Κλίντον για ό,τι έκανε η Αμερική, το State Department πρώτα και κύρια, αλλά και η Αμερικάνικη κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, μπορούσαν να αλλάξουν και νομίζω ότι εμείς είχαμε με τους Αμερικάνους πολύ πιεστικές και από τις δύο πλευρές συζητήσεις. Τώρα έτσι όπως έρχονται τα πράγματα το ξέρετε καλύτερα. Οι αντιρρήσεις στη συμφωνία με την Αμερική είναι περισσότερες από τη δεξιά παρά από την αριστερά. Θα ακούσουμε τη συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών, θα περιμένουμε και την Κυριακή την ψηφοφορία στο κόμμα σας. Και αυτό είναι κάτι που δεν έχω πολύ καταλάβει, γιατί χρειαζόταν να πάνε στις κάλπες για να ψηφίσουν έναν αρχηγό ο οποίος δεν έχει αντίπαλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Κοιτάξτε τώρα, χρειάζεται στο επίπεδο της πολιτικής σύγκρουσης. Και το χρειαζόμαστε εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ για να αποκτήσουμε οργανική σχέση και με έναν κόσμο που μας ψηφίζει και μας ψηφίζει θα έλεγε κανένας ενσυνείδητα, ώστε να έρθουν αρκετοί από αυτούς στις νέες πάλι κοινωνικές συνθήκες να γίνουν μέλη του κόμματος. Άρα εγώ θέλω να έρθει όλος ο κόσμος να ψηφίσουν για τα 60.000 μέλη που ήταν μέχρι τις 21 Μαρτίου και για την Κεντρική Επιτροπή και για τον Πρόεδρο, όλοι οι άλλοι που θα προσέλθουν για να εγγραφούν και να ψηφίσουν για τον Πρόεδρο, να είναι πολλές δεκάδες χιλιάδες παραπάνω από τις 60.000 και από εκεί και πέρα να αποκτήσουμε ΣΥΡΙΖΑ παντού. Μάλιστα. Κύριε Βίτσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.